Εδώ είσαι και σε ψάχνω. Ναι. Είναι νωρίς ακόμα, δεν άργησα. Το ξέρω. Βγήκα μια βόλτα να περπατήσω λίγο και ποιους είδα. Το Ματθαίο και τη Δάφνη στο καφενείο. Τέτοια ώρα, 8 η ώρα. Οι δυο τους μόνοι τους. Ολομόναχοι. Και το καφενείο κλειστό. Προφανώς κάτι σκαρώνουν κρυφά από το θείο, Σιφή. Μην τρελαίνεσαι, αποκλείεται να είναι κρυφό από το θείο. Τον τρέμει η Δάφνη. Ίσως κάτι σκαρώνουν πίσω από την πλάτη μας όλοι μαζί παρέα. Θα το ψάξω. Είπεις κουβέντα. Ηρέμησε ρε, ηρέμησε. Έλα εδώ. Σε τάραξε που τον είδες, α. Ναι. Δεν ήξερα ότι σου είχε κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Τον άκου. Όσο σκέφτομαι αυτό που μου είπες, τόσο σιγουρεύομαι ότι κάτι παίζει πίσω από την πλάτη μας. Δεν πιστεύω να μας έχουν πάρει χαμπάρι οι Ματθαίοι. Δεν υπάρχει περίπτωση, Ρασίφη. Θα είχαμε άλλες αντιδράσεις. Να σου πω, τι έκανες εσύ. Έβγαλες άκρη με την Αγγελική. Δεν ξέρω. Τη λυπήθηκα. Οι γονείς της είχαν μια εταιρεία catering που αναλάμβανε τροφοδοσίες πλοίων, διοργάνωση δεξιώσεων, πολύ χρήμα. Καλά και δούλευε και Αγγελική στην επιχείρηση. Ναι, έχει σπουδάσει τεχνολόγος τροφίμων. Μετά την κρίση όμως τα έχασαν όλα και τώρα είναι σε απόγνωση. Και τι σκέφτεται να κάνει δηλαδή, θα τη ζεις εσύ? Όχι, όχι, μόνο για το παιδί ζητάει οικονομική βοήθεια. Υπάρχει στην Κρήτη εδώ ένα κτήμα με 300 ρίζες ελιές που ήταν της οικογένειάς της και το είχαν αφήσει λόγω του ότι πήγαινε ρολόι η άλλη επιχείρηση, αλλά τώρα θέλει να το αναλάβει. Στην Κρήτη? Συγγνώμη, τι μου λες δηλαδή, ότι θα εγκατασταθεί μόνιμα εδώ? Ναι, είναι αποφασισμένη. Ψάχνει να βρει να νοικιάσει σπίτι. Θέλει να σταθεί μόνη της στα πόδια της. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, όλο και καλύτερο γίνεται. Το ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιδράσει η Μελίνα σε αυτό, ε? Και τι θες να κάνω, ρε Αναστασία? Μεθαύριο βγαίνουν τα αποτελέσματα του DNA. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα είναι θετικά. Έλα, πάμε στο Ινωπίο, σε παρακαλώ. Το πεθύμισε στο σπίτι μας. Εμένα. Λίγο. Ναι. Αν και ήθελα να καθίσω ακόμη μια μέρα με τη μαμά μου. Εκείνη επέμενε να φύγω. Η θέση σου είναι δίπλα στον άντρα σου. Με διώχνανε και οι δύο. Θέλω να μείνουν μόνοι τους. Τόσα χρόνια μαζί και είναι ακόμα ερωτευμένοι. Απίστευτο. Μη ζηλεύεις και εμείς έτσι θα είμαστε. Μακάρι. Εσύ τι έκανες? Τίποτα. Δουλειές, τα ίδια. Δεν βγήκες έξω? Καμιά βόλτα? Ναι. Πήγαμε με το Μινά προχθές σε μια ταβέρνα και αράξαμε. Μόνο? Δεν κάνατε τίποτα άλλο? Όχι. Εδώ, στο σπίτι, παρέα με την Αναστασία. Σίγουρα. Σίγουρα δεν θες να μου πεις κάτι? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είσαι έτσι, τι θες να σου πω? Τέρμα τα ψέματα, Σύφη. Δεν ήρθε η Αγγελική εδώ στα Χανιά? Δεν την είδες? Βαρέθηκα να μου λες συνέχεια ψέματα. Μόνο για την Αγγελική σου είπα ψέματα. Επειδή σε ενοχλεί. Ποιος με είδε και σου το είπε? Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Λοιπόν, δεν θα σου πω ποιος σε είδε και με πήρε τηλέφωνο στην Αθήνα. Ξέρω επίσης ότι κάποια στιγμή βρεθήκατε και σε πολύ περίεργη φάση. Νύχτα, τη χάιδευες. Δεν τη χάιδευα. Ήταν τσιτωμένη και έβαλε τα κλάματα και τη σκούψα τα δάκρυα. Με φνηδίασε. Με πήρε ξαφνικά. Ήταν ήδη στα Χανιά. Και τι ακριβώς ήρθε να κάνει αυτή τη φορά? Ψάχνει να βρει ένα σπίτι.
Ήρθε εδώ να μείνει μόνιμα. Έχει χάσει όλα τα λεφτά, τη λυπήθηκα. Αλλά μόνο αυτό, τίποτα παραπάνω. Μην κάνεις δεύτερες σκέψεις, σε παρακαλώ. Ήδη κάνω. Τις ξέρω καλά αυτές τις γυναίκες, Ήφη. Κλαίνε, φαίνονται εξαιρετικά αδύναμες, αφήνουν τους άντρες να πιστέψουν ότι τις προστατεύουν και στο τέλος πετυχαίνουν το σκοπό τους. Σε ευχαριστώ πολύ για ακόμα μια φορά. Έλα, θείε. Ναι, μια χαρά. Είμαστε εδώ στο σπίτι και έχουμε μια σοβαρή συζήτηση. Ναι, μια χαρά είναι και η μάνα της και η Μελίνα. Έλα, θα τα πούμε αργότερα. Μελίνα, άσε με να σου εξηγήσω. Παράτα. Να με προσβάλλεις, Μελίνα. Το κερατό μου μέσα. Ένα ανέστητο γαϊδούρι είσαι. Θα μένει η Αγγελική εδώ στα Χανιά και εσύ δεν θα έχεις καμία σχέση με το παιδί. Πώς σου πάει η καρδιά? Παιδί δικό μας δεν είναι αυτό που γεννάμε, αλλά αυτό που μεγαλώνουμε. Έτσι τα ξέρω εγώ τα πράγματα. Έτσι μου τα μάθει η μάνα μου. Είσαι πολύ σκληρός. Και αυτή η πτυχή σου με τρομάζει, Σύφη. Αλλά τι κάθομαι και λέω. Εγώ λέω μέρα και εσύ νύχτα άκρη δεν βγαίνει. Ξέρεις τι είναι αυτό που μου τη δίνει? Που εσύ μου λες συνέχεια ψέματα και εγώ το βουλώνω σαν βλάκας. Και εμένα δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα. Αλλά είμαι διακριτικός και εδώ στο έχω κάνει θέμα. Όχι να το κάνεις θέμα. Σ' ακούω, λέγε. Στο κρεβάτι μαζί σου αισθάνομαι πως είμαι ο χειρότερος ξεφτύλας του κόσμου. Με μειώνει το πόσο ψυχρή είσαι, το πόσο αλλού είσαι εκείνη τη στιγμή. Με ταπεινώνει σαν άντρα. Δεν στο χτύπησα όμως. Ποτέ. Τι έγινε, τι φωνάζετε? Πού πάει η Ανάσταση? Κάτσε. Κάτσε. Θα σου πω. Αν μου διαλύσετε το συντερισμό εσύ και αδερφή σου, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Αρκετά μου έχουν στοιχήσει τα κομμενηλίκια σας. Καλά ρε, Βασιλική. Τώρα θα τρελαθώ. Σοβαρά μιλάς? Θα ξαναφτιάξεις με τη Βασιλική? Ναι ρε. Τελικά μάλλον κάτι παραπάνω ξέρεις για τις γυναίκες εσύ από μένα. Εσύ ρε τι έχεις? Γιατί είσαι στις μάνες σου? Τσακωνόμαστε συνέχεια με τη Μελίνα τελευταία.